Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Χάριν Υγείας είναι σήμερα το βράδυ μαζί σας για να αναλύσουμε ένα, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Καλεσμένοι μας έχουμε την τιμή να είναι η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και πυρηνική ιατρός, και λέω την ειδικότητα γιατί έχει μεγάλη συνάφεια με το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε. Κυρία Μαστοράκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία στις εκπομπές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα προσωπικά να είστε εδώ, γιατί εκπροσωπείτε και το σύνολο των γιατρών και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που με τιμά ιδιαίτερα. Το θέμα μας, όταν κουβεντιάσαμε τι θέμα θα μιλήσουμε, στάθηκε νομίζω αφορμή μια πρόσφατη ομιλία σας σε ένα χώρο οικείο για το κανάλι μας εδώ, τη Διακίδιο, που αφορούσε την ακτινοβολία και την επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Όλοι λίγο ως πολύ έχουμε κάποια γνώση, αλλά νομίζω δεν έχουμε τη σωστή γνώση. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη μορφή ακτινοβολίας? Ας αρχίσουμε να αναλύσουμε λίγο, να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε ότι η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη. Καταρχήν θα προσπαθήσω να απλοποιήσω τους όρους τους επιστημονικούς, να είναι κατανοητά στον κόσμο. Η πιο επικίνδυνη μορφή είναι αυτή που λέμε επιστήμονες η οντίζουσα ακτινοβολία. Θα την αναλύσω όμως για να την κατανοήσει ο κόσμος. Είναι η μορφή της ακτινοβολίας η οποία επιδράει με άμεσο ή έμεσο τρόπο στο DNA του ανθρώπου, δηλαδή στο γενετικό υλικό. Ουσιαστικά είναι μια ακτινοβολία μεγάλης ενέργειας η οποία καταφέρνει και οντίζει τα άτομα ή τα μόρια τέλος πάντων του κυττάρου, χτυπάει χημικούς δεσμούς και αποδιοργανώνει το DNA, το γενετικό μας υλικό. Άρα, εν δυνάμει, είναι καρκινογόνος αυτή η μορφή της ακτινοβολίας, διότι όπως γνωρίζουμε, όταν υπάρχει επίδραση στο DNA, έχουμε πραγματικά σοβαρές συνέπειες. Επομένως, αυτή τη μορφή πρέπει πραγματικά να την έχουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, διότι αυτή η μορφή ακτινοβολίας συνδέεται επιστημονικά με τον καρκίνο με άφθονες επιδημιολογικές μελέτες. Άρα λοιπόν έχουμε μια άμεση συσχέτιση επιδημιολογικά και ερευνητικά αυτής της μορφής ακτινοβολίας με κακοήθειες. Θα δούμε παρακάτω τι και πώς. Είναι ένα μεγάλο θέμα και πολλές φορές ο κόσμος, και μια μικρή έρευνα που έκανα πριν σας συναντήσω, έτσι ώστε να βάλω και ερωτήσεις που είναι στο στόμα του κόσμου καθημερινά. Υπάρχουν υποκατηγορίες, δηλαδή μπορούμε να σταδιοποιήσουμε ή να κατηγοριοποιήσουμε αυτή τη μορφή ακτινοβολίας. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, έτσι ώστε να γίνει και καλύτερα κατανοητό στον κόσμο. Κατανοητό στον κόσμο. Καταρχήν να πούμε ότι η ακτινοβολία, ουσιαστικά η συγκεκριμένη ακτινοβολία, έχει τρεις μορφές, η οντίζουσα, για αυτήν θα μιλήσουμε τώρα. Η μία είναι η κοσμική. Ξέρουμε όλοι ότι ο ήλιος είναι πηγή ακτινοβολίας, το σύμπαν είναι πηγή ακτινοβολίας, η γη έχει γεννηθεί με αυτό το πακέτο ακτινοβολίας, αυτή τη θάλασσα ακτινοβολίας, και φυσικά στο διενεκές θα υπάρχει. Η δεύτερη μορφή είναι ουσιαστικά η γήινη ακτινοβολία, γιατί και η γη στο νερό, στα βράχια, στο έδαφος έχει ακτινοβολία. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο αέριο, το οποίο θα αναλύσω σε συνέχεια, το οποίο λέγεται ραδόνιο και το οποίο είναι ραδιενεργό και έχει τη δυνατότητα να μπαίνει στα σπίτια μας, άρα εδώ θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά. Και υπάρχει και η εσωτερική ακτινοβολία, ο άνθρωπος έχει ουσιαστικά κάποια στιγμή στοιχεία ραδιενεργά, διότι τα προσλαμβάνει είτε με την τροφή, είτε με το νερό, είτε με την αναπνοή. Τώρα, αυτές οι μορφές οι οποίες πρέπει να δώσουμε πραγματικά ιδιαίτερη προσοχή στην κατηγορία της ιοντίζουσας ακτινοβολίας είναι τρία πράγματα. Το ένα είναι το ραδόνιο. Το ραδόνιο θεωρείται το στοιχείο το οποίο μας επηρεάζει περισσότερο όσον αφορά τις φυσικές πηγές ακτινοβολίας. Σας άκουσα προχτές σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που δώσατε πάλι σημασία και ότι αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι βρίσκεται μέσα στα σπίτια μας. Ακριβώς. Ουσιαστικά οι φυσικές πηγές αντιπροσωπεύουν το 85% της οντίζουσας ακτινοβολίας και 15% είναι οι τεχνητές πηγές. Οι τεχνητές πηγές περισσότερο αφορούν το χώρο της ιατρικής με τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ουσιαστικά εξετάσεις και παρεμβάσεις που κάνουμε όσον αφορά τους ασθενείς μας.
Επομένως, στο χώρο της φυσικής ακτινοβολίας το ραδόνιο κυριαρχεί. Δηλαδή, ουσιαστικά το μερίδιο συνεισφοράς του είναι περίπου 40 με 55% ανάλογα με την περιοχή. Το ραδόνιο λοιπόν είναι ένα αέριο, άγευστο άοσμο, δεν μπορεί κανείς να το αντιληφθεί. Προέρχεται ουσιαστικά από το έδαφος και μπαίνει στα σπίτια μας με τις ρογμές που υπάρχουν στα δομικά υλικά του σπιτιού μας, ή της οικοδομής, ή του κτηρίου, ή του διαμερίσματος. Είναι ένα αέριο το οποίο δυστυχώς έχει την ιδιότητα, επειδή είναι αέριο, να το εισπνέουμε, κατακάθεται μέσα στους πνεύμονες και εκεί ακτινοβολεί εσωτερικά το πνευμονικό ιστό. Είσαστε και η κατάλληλη ειδικότητα και ξέρετε ότι ο καρκίνος του πνεύμονος είναι ένας καρκίνος που πραγματικά έχει μαζί με άλλους καρκίνους τα πρωτεία στους θανάτους παγκοσμίως. Θεωρείται λοιπόν ότι στην Αμερική που υπάρχουν σοβαρές καταγραφές στατιστικές ότι το ραδόνιο προκαλεί 21.000 θανάτους το έτος στην Αμερική. Άλλωστε, πολλοί καρκίνοι του πνεύμονα δεν οφείλονται αποκλειστικά στο κάπνισμα ή επαγγελματικές εκθέσεις, οφείλονται και σε αυτά τα αίτια, δυστυχώς, τα οποία είναι αθόρυβα, όπως είπατε, άοσμα, γι' αυτό και πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το αντιληφθεί στο σπίτι του. Όχι. Άρα, σίγουρα ένα παλαιό σπίτι, και επειδή είμαστε και σεισμογενής περιοχή, με κάποιες ρογμές έχει σίγουρα μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ένα σπίτι το οποίο είναι νέο, μια νέα δομή, ένας νέος ιστός. Έχει σχέση και με ένα αστικό κέντρο ή στην Ήπεθρο, δηλαδή το ραδόνιο θα το δούμε πιο συχνά στα αστικά κέντρα. Λοιπόν, είναι καλή ερώτηση αυτή. Ουσιαστικά υπάρχει καταγραφή στην Ελλάδα του χάρτη του ραδονίου. Αυτό το αναλαμβάνει και έχει την εποπτεία η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η οποία ουσιαστικά διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και υπάρχει μια χαρτογράφηση σε όλη την Ελλάδα. Φαίνεται ότι περισσότερο ραδόνιο έχει η Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, υπάρχουν δηλαδή καταγραφές. Έχουν γίνει μετρήσεις και πραγματικά ουσιαστικά έχει αποτυπωθεί πόσο είναι η δόση της ακτινοβολίας που ουσιαστικά λαμβάνουμε από το ραδόνιο και είναι περίπου λιγότερο από 2 μιλισίβερτ και θα πούμε λιγουλάκι τι σημαίνει σίβερτ, σημαίνει έκθεση της ακτινοβολίας στο σώμα μας. Είναι μια μονάδα μέτρησης πόσο ακτινοβολία λαμβάνουμε. Όπως είναι το κιλό για το βάρος και αυτό είναι μια μονάδα μέτρησης που εμείς χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, από την κοσμική ακτινοβολία θεωρείται γενικά ότι ο άνθρωπος λαμβάνει 3 μιλισίβερτ, από τα 3, τα 2 είναι το ραδόνιο. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και επίσης, τα παγκόσμια όρια έκθεσης του πληθυσμού εκτός από την κοσμική ακτινοβολία είναι 1 μιλισίβερ το έτος. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι μία σημαντική μορφή ακτινοβολίας. Και εδώ για την Πελοπόννησο, για τα μέρη μας, έχουμε στοιχεία. Έχουμε στοιχεία, υπάρχει χάρτης ραδονίου. Είναι ουσιαστικά στα όρια τα συμβατά με την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν είναι ανησυχητικά τα όρια. Ωραία. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν έχουμε, ειδικά που είπατε, είμαστε σεισμογενής περιοχή. Πολλές φορές μετά από σεισμό έχουν συμβεί ρογμές, αλλά και στην κατασκευή του σπιτιού μας θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην υπάρχουν γενικά ρογμές στα δομικά στοιχεία, στις συστολινώσεις, στην εσωτερική επένδυση του σπιτιού, να είναι εντελώς μονωμένο το σπίτι σε σχέση με το έδαφος, διότι το ραδόνιο εισέρχεται από το έδαφος μέσα στο σπίτι. Επίσης, εάν δεν φροντίζουμε να εξαερίζουμε το χώρο του σπιτιού μας, επειδή είναι αέριο εγκλωβίζεται και όπως καταλαβαίνετε ακτινοβολεί μέσα από την αναπνοή περισσότερο. Δηλαδή ακόμα και ρογμές τυχοποίησης πρέπει να φτιάχνονται, πρέπει να επισκευάζονται, δεν πρέπει να αφήνονται. Ακριβώς. Ακόμα και αν δεν υπάρχει δομικό πρόβλημα στο κτίριο, πρέπει να επισκευάζονται για αυτό το λόγο που μας λέτε. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να το ψάξει ή έχει ουσιαστικά κάποια ανησυχία, μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας και μπορεί να ζητήσει μέτρηση. Υπάρχει ένα τίμημα μικρό, εν πάση περιπτώσει μπορεί να ζητήσει επιτόπιο έλεγχο και στο με σπίτι μέτρηση του. Και στο σπίτι του. Α, βέβαια. Αυτό είναι πολύ βέβαια. Ενδιαφέρον. Για όποιον έχει υπόνοια ότι μπορεί να είναι αυξημένη η ακριβώς. Νομίζω ότι για αυτό το υλικό το οποίο ναι, μεν είχαμε ακούσει, αλλά δεν ξέραμε πόσο πρωταγωνιστεί στη ζωή μας, είπαμε αρκετά πράγματα.
Υπάρχουν και άλλες βέβαια πηγές οι οποίες πρέπει να μας απασχολήσουν. Το ένα, το επόμενο είναι το κάπνισμα. Και ήθελα να τονίσω το εξής. Δεν λέγεται συχνά και μάλιστα έχω ακούσει πάρα πολλές ομιλίες για το κάπνισμα. Υπάρχει μία όρατη επιλύση στο καπνό που λέγεται ραδενέργεια. Υπάρχει το ραδενεργό πολόνιο, το οποίο είναι ένα ραδενεργό υλικό, το οποίο έχει την ιδιότητα να επικάθεται στα φύλλα του καπνού. Και μάλιστα είναι συνταρακτικό, έτσι μελετώντας λίγο για την ομιλία, αυτό δεν το ήξερα, οι καπνοβιομηχανίες γνωρίζουν το θέμα αυτό πάρα πολλά χρόνια, 40 χρόνια, προσπάθησαν με διάφορες τεχνικές να αφαιρέσουν το ραδενεργό στοιχείο από το καπνό και δεν τα έχουν καταφέρει. Που σημαίνει ότι το ραδενεργό, αυτό το πολόνιο είναι μέσα στα φύλλα καπνού, έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει χρόνο μη ζωής 138, κάτι μέρες. Αυτό σημαίνει για τον κόσμο, ο χρόνος μη ζωής είναι ο χρόνος υπολοιπλασιασμού της ακνοβολίας. Γιατί η ακνοβολία με το καιρό ουσιαστικά επίπτει. Έχει ένα κλάσμα έκπτωσης. Μειώνεται η δραστικότητα. Ο χρόνος μη ζωής λοιπόν είναι 138 μέρες. Σημαίνει λοιπόν ότι είναι μεγάλος χρόνος μη ζωής. Σημαίνει ότι πρέπει να περάσει μισός χρόνος για να πέσει στο μισό. Αυτό λοιπόν επικάθεται πάλι στο πνευμονικό επιθήλιο και δημιουργεί μαζί με τις τοξίνες που υπάρχουν στο κάπνισμα ένα πολύ εκρηκτικό ραδενεργό και χημικό μείγμα, το οποίο εννοείται ότι ευνοεί τον καρκίνο του πνεύμανα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε, ειδικά για το παθητικό κάπνισμα, γιατί βρήκα μελέτες που λένε ότι σε κάποιες κλειστούς χώρους όπου υπάρχει έντονη πυκνότητα αυτού του καπνίσμα, του καπνού μέσα στο χώρο, είχαν δείγματα γραφής ότι υπάρχει ραδιενεργό πολόνιο, το οποίο καταλαβαίνετε πόση επίδραση έχει και πόσο πρέπει όλοι να δώσουμε τη μάχη μαζί σε αυτό που λέμε αντικαπνιστικό νόμο και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν συζητάμε, νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, αλλά είναι κάτι που έπρεπε να γίνει χτες, όχι. Δεν το συζητούμε νομίζω και η κοινωνία τον αποδέχτηκε αυτό το νόμο σιγά σιγά και νομίζω ότι τα πρώτα μηνύματα που έχουμε είναι θετικά στο πώς το εφαρμόζει σε χώρους εστίασης και δημόσιους χώρους. Και ένα τελευταίο που θέλω να τονίσω, γιατί το είπα και στην εκπομπή του κυρίου Φλαμή, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, είναι το γεγονός ότι οι τεχνητές λάμπες μαυρίσματος είναι κατηγοριοποιημένες κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στις καρκινογόνες τεχνικές. Το γνωστό solarium, για να... Το γνωστό solarium, λοιπόν, επειδή εκπέμπει περιόδια ακνοβολία όπως του ήλιου, που ξέρουμε όλοι μας ότι η υπερβολική έκθεση στον ήλιο προκαλεί καρκίνο του δέρματος και μελάνωμα, φαίνεται λοιπόν ότι η τεχνητή ουσιαστικά ακνοβόληση με αυτές τις λάμπες έχει υπερβολική ποσότητα UVA, που είναι η μία μορφή ακνοβολίας. Υπάρχει το UVA, UVB, UVC, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ουσιαστικά μία έκθεση στο UVA 15 φορές παραπάνω από την έκθεση στο ηλιακό φως. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί μακροχρόνια φωτογύρανση και φυσικά βλάβες στο μάτι, που γνωρίζουμε όλοι ότι κάνει καταράκτη και όλα αυτά, αλλά και καρκίνο του δέρματος και ειδικά το μελάνομα. Νομίζω ότι όταν το επισημάνατε, εμείς το γνωρίζουμε εμένα, αλλά πολλές γυναίκες στα πλαίσια της ομορφιάς δεν καταλαβαίνουν ότι μπορεί να θυσιάσουν πολλά κομμάτια από τη ζωή τους. Είναι μια επικίνδυνη συνήθεια, νομίζω ότι πρέπει να γίνει αντιληφτό αυτό. Το σολάριουμ όταν γίνεται και σε υπέρμετρο βαθμό, κρύβει πολλούς κινδύνους. Ακόμα και κακοήθειες. Είναι κάτι το οποίο, ναι μεν μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, αλλά πρέπει εμείς οι γυναίκες να το αντιληφθούμε. Και ειδικά όταν, ακόμα και για την ηλιακή ακτινοβολία, έχουμε βάλει όρια και λέμε τις ώρες τις οποίες πρέπει να εκτιθέμεθα. Έχει γίνει ένας αγώνας δρόμου τα τελευταία χρόνια και πραγματικά ο κόσμος είναι ενημερωμένος. Για την περίπτωση αυτή νομίζω δεν έχει καταλάβει την επικίνδυνοτητα. Όχι. Και νομίζω ότι είναι κάτι αθώο και απλά αισθητικά, μια αισθητική παρέμβαση. Δεν είναι μόνο αυτό. Και κάνατε πάρα πολύ καλά και το είπατε και νομίζω ότι και στον κύριο Φλαμέ έκανε εντύπωση και στο ραδιόφωνο βγήκε και σε εμάς που το ακούσαμε. Πάμε τώρα σε ένα μεγάλο θέμα μέσα σε αυτό το πλαίσιο πάλι. Βλέπουμε συχνά σε τοπικές κοινωνίες, όταν υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ειδικά κοντά σε σχολεία ή σε κατοικήσιμες περιοχές, να ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου, έτσι ώστε το παίρνω από εκεί, γιατί και στην Πάτρα έχουμε παρόμοια παραδείγματα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να είμαστε ειλικρινείς,
υπάρχει ένας αγώνας δρόμου και δικαστικός πολλές φορές, ώστε η κεραία αυτή να φύγει από την κατοικημένη περιοχή. Και μπαίνουμε στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται κινητή τηλεφωνία. Τα τελευταία 25-30 χρόνια νομίζω ότι μπήκε στη ζωή μας τόσο πολύ που έχει γίνει προέκταση του χεριού μας το κινητό, με τα καλά του αλλά και τα άσχημα, άσχημα έτσι. Τα οποία ποια εντοπίζεται ότι είναι. Τι συμβαίνει σε όλο αυτό που λέγεται κινητή τηλεφωνία και τη χρήση που κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχήν, σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή για την Έρευνα για το Καρκίνο, έχει καταταχθεί η κινητή τηλεφωνία ως ενδεχομένως καρκινογενή για τον άνθρωπο. Τα αποτελέσματα, τα επιστημονικά και τα επιδημιολογικά, έχουν αποδείξει καταρχήν θερμικές ιδιότητες. Δηλαδή, όταν κάποιος ακουμπάει το κινητό στο κεφάλι του, σαφώς θα θερμανθεί το κεφάλι του, υπάρχουν θερμική επίδραση της ακνοβολίας από την επαφή με το κρανίο. Οι επιδημιολογικές μελέτες και μάλιστα εμείς οι γιατροί, όπως γνωρίζετε, δίνουμε σημασία σαφώς σε εκείνες οι οποίες είναι επιδημιολογικές μελέτες πολυκεντρικές με προπτική ουσιαστικά σχεδιασμό, όπου έχει φανεί ότι παρακολουθήσαν σε πάρα πολλές πολυκεντρικές μελέτες πολλά χρόνια τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας. Και βρήκαν το εξής, ότι σαφώς καλά έχει θερμικές ιδιότητες η ακνοβολία, αλλά στη πολύ βαριά χρήση του κινητού τηλεφώνου υπάρχει στατιστικός κίνδυνος για καρκίνο εγκεφάλου. Ακουστικό νευρίνωμα, μενικίωμα, γλίωμα κτλ. Όγκη του εγκεφάλου. Όγκη δηλαδή. Του εγκεφάλου. Λοιπόν, αυτό βέβαια σαφώς μετά από πολύ μεγάλη υπερβολική και υποβολική χρήση. Επομένως, εν δυνάμει λοιπόν αυτή η εκνοβολία είναι επιβλαβές, παρόλο που δεν είναι η οντίζουσα. Πάμε εδώ τώρα θα ανοίξουμε το κεφάλαιο της μη οντίζουσας εκνοβολίας, δηλαδή αυτής η οποία δεν προκαλεί βλάβη στο γεννητικό υλικό, αλλά σαφώς η υπερβολική έκθεση σε αυτήν και η γυτνίαση, η μεγάλη γυτνίαση, αυτό το λέει η φυσική, μεγαλώνει την έκθεση του ανθρώπου σε αυτή και υπάρχουν μακροχρόνιες συνέπειες. Γι' αυτό και άλλωστε λέμε ότι όταν χρησιμοποιούμε ακουστικά μειώνουμε αυτή την έκθεση. Ακριβώς. Να κατανοήσουμε ότι αυτό που είπατε, θερμική βλάβη, σε κυταρικό επίπεδο αρχίζει λοιπόν μια μακροχρόνια βλάβη, η οποία όταν, όπως και σε όλες τις συνήθειες, όταν είναι επί μακρόν για μεγάλο διάστημα και σε έναν άνθρωπο μπορεί να προκαλέσει τέτοιες βλάβες. Αυτό το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό και ότι από τη χρήση ενός προϊόντος, το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο έχει επισκευαστεί, έχει δημιουργηθεί για να προωθήσει τον πολιτισμό μας. Και πάλι η χρήση, η κακή χρήση από τον άνθρωπο είναι αυτή που οδηγεί. Ακριβώς. Δεν φταίει λοιπόν η συσκευή αυτή καθ' αυτή πάντα, αλλά πρέπει να βάλουμε τη δική μας διάσταση. Είπατε, η μη σωστή χρήση. Γι' αυτό θέλω να το τονίσουμε. Αυτό τώρα μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο και γι' αυτό επέλεξα αυτή την ομιλία στη διακήδιο, διότι ο άνθρωπος μπορεί και έχει τον τρόπο να προφυλαχθεί. Καταρχήν, για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το κινητό, θα πρέπει να πούμε δύο λόγια ως προς τη συσκευή και προς την κεραία κινητής τηλεφωνίας. Γενικά, οι συσκευές έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν την ισχύ τους, γιατί συντονίζονται με την κεραία, γιατί είναι πομπή και δέκτες ταυτόχρονα, δηλαδή έρχεται το σήμα και φεύγει, όπως το καταλαβαίνουμε νομίζω αυτό, είναι πολύ απλό. Επομένως, όταν δεν λαμβάνει το σήμα από την κεραία, αυξάνει την ισχύ για να μπορέσει να πιάσει το σήμα. Αυτό αυξάνει την ακτινοβολία του ανθρώπου που είναι κοντά στη συσκευή. Και να πω κάτι για να αμβλύνω λίγο τις αντιλήψεις του κοινού, ότι ουσιαστικά η ακτινοβολία από τις κεραίες είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Η ακτινοβολία από το κινητό που είναι δίπλα μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Γιατί? Γιατί η φυσική λέει ότι την ακτινοβολία έχει σχέση άμεση με την απόσταση. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν απομακρυνθούμε ένα μέτρο από το κινητό μας, η ακτινοβολία που θα πάρουμε εκπίπτει στο 25%. Είμαστε στο 1 τέταρτο. Άρα, μια κεραία που είναι έξω από το σπίτι μας και μάλιστα η ακτινοβολία που εκπέμπει η κεραία επηρεάζεται από τα δομικά υλικά, αποδομείται από τα οικοδομικά υλικά, άρα
Η ολόσωμη ακτινοβόλησή μας από την κεραία θα είναι σαφώς μικρότερη από την ακτινοβολία που θα έχουμε από το κινητό. Αυτό γιατί πραγματικά το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και είναι λάθος αντίληψη. Ναι. Άρα, εκεί που εστιάζουμε πάρα πολύ είναι το τι γίνεται στο σπίτι μας, καταρχήν. Και δευτερευόντως βεβαίως το τι γίνεται απ' έξω. Αλλά αυτό είναι το βασικό. Άρα, ο πρώτος κανόνας που πρέπει να υπακούσουμε είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε αδύναμο σήμα από την κεραία. Πότε έχουμε αδύναμο σήμα, γιατί ξέρουμε αντίστοιχα ότι η ισχύ του κινητού μας θα αυξηθεί και θα μας ακτινοβολήσει. Σε υπόγεια, στο ασανσέρ, σε σύρυγγες, δεν θα πρέπει να μιλάμε στο κινητό μας, γιατί επειδή χάνεται το σήμα από την κεραία, αυξάνει την ισχύ μας ακτινοβολή. Επίσης, όταν ταξιδεύουμε με το γιο ταχύ, επειδή το κινητό μας ψάχνει το σήμα από τους σταθμούς βάσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πάλι θα αυξηθεί η ισχύ τους και μάλιστα μερικές φορές, προφανώς θα το έχουμε παρατηρήσει, αυξάνεται η θερμότητα του κινητού και η μπαταρία ξοδεύει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι δείγμα ότι έχει αυξήσει την ισχύ. Άρα, όταν... κάτι που δεν το ξέραμε, εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Θα το άκουσα προχτές. Όταν το σήμα μας δεν είναι καλό, δηλαδή για λόγους κυρίως τεχνικούς, είμαστε σε ένα υπόγειο, είμαστε σε μια σύραγγα, είμαστε σε ένα σανσέρ, ή όταν οδηγούμε, καλό είναι να μην μιλάμε καθόλου στο κινητό, αλλά λέμε, είμαστε συνοδηγοί, δεν μιλάμε στο κινητό, το αποφεύγουμε. Ακριβώς. Διότι εκεί ο άνθρωπος θα πάρει μεγαλύτερη ακτινοβολία από ό,τι να ήταν σε μια περιοχή με καλό σήμα σταθερός. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Και είναι ένα λάθος που το κάνουμε. Ακριβώς. Δεν το γνωρίζουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έχει αλλαγή. Και καλό είναι οι ακροατές μας που μας ακούνε και οι τηλεθεατές μας να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ένα λάθος. Ακριβώς. Το δεύτερο επίσης που πρέπει να κάνουμε, το είπατε και προηγουμένως, πρέπει να χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα ώστε το κινητό να μην είναι στο αυτί μας. Δηλαδή τα hands-free, τα bluetooth, ανοιχτή ακρόαση, όλα αυτά τα μέτρα που θα απομακρύνουν το κινητό από το κεφάλι μας. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα που εστιάζει η επιστήμη. Επομένως, αυτό είναι σαφές. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λέει 30 με 40 εκατοστά. Είναι αρκετά να πέσει η ακτινοβολία. Σας είπα, είναι η απόσταση, είναι η προστασία μας. Γιατί πέφτει πραγματικά δραματικά η ακτινοβολία με την απόσταση. Με τόσο μικρή απόσταση. Με τόσο μικρή απόσταση. Και σήμερα, με αφορμή τη σημερινή σας εδώ πέρα παρουσία, με μια συνάδελφο μιλούσα και μου λέει: θέλω να ρωτήσω την πρόεδρο, κάνω ένα εγκληματικό λάθος. Κοιμάμαι και δίπλα μου είναι το κινητό. Νομίζω το κάνουμε πολύ πολλές φορές. Σαν ξυπνητήρι, η ανασφάλεια, ίσως εμείς οι γιατροί και για λόγους επαγγελματικούς, γιατί ειδικά οι ειδικότητες πρώτης γραμμής δεν μπορούν να έχουν αυτά τα τηλέφωνα. Είναι εγκληματικό λάθος να κοιμόμαστε με το κινητό. Ακριβώς. Κοντά. Βέβαια, μπορούμε πάλι να προστατευτούμε. Λοιπόν, ποιοι είναι οι τρόποι προστασίας μας. Καταρχήν, όταν το κινητό είναι απενεργοποιημένο ή, εν πάση περιπτώσει, είναι σε αναμονή, δεν εκπέμπει ακτινοβολία. Απλά που και που δίνει το σήμα του στην κεραία. Που και που. Είναι αυτό που λέμε το στίγμα. Που σημαίνει ότι πέφτει η ισχύ του κινητού. Η απόσταση πρέπει να είναι 30 με 40 εκατοστά οπωσδήποτε μακριά, αλλά θα μπορούσαμε να βάλουμε, να παρεμβάλλουμε κάτι ανάμεσα στο κινητό και σε εμάς. Οποιοδήποτε δομικό υλικό, τζάμι, οποιοδήποτε δομικό υλικό αποδομεί την ακτινοβόλησή μας. Ακόμα και μια στίβα από βιβλία ενδιάμεσα μπορεί να μειώσει την ακτινοβολία. Άρα, μπορούμε να προστατευτούμε με την απόσταση. Ναι, μεν το έχουμε, αλλά το έχουμε και λίγο δεν χάθηκε ο κόσμος. Να σηκωθούμε, άμα μας πάρουν ένα τηλέφωνο, να πάμε και ένα μέτρο μακριά να το πάρουμε. Ή να βάλουμε κάποια βιβλία ή ένα δομικό στοιχείο για να μπορέσει. Είναι ανάγκη να είναι ανοιχτό. Αν είναι ανάγκη να είναι ανοιχτό. Το καλύτερο νομίζω θα ήταν η επενεργοποίηση τη νύχτα, αν δεν είναι ανάγκη το κινητό Ακριβώς. να είναι ανοιχτό. Ακριβώς. Και πάμε σε μια βάση πάλι με ως βάση μας το κινητό. Κινητό και παιδιά. Συχνά πάω κάθε πρωί και παίρνω έναν καφέ από μια καφετέρια που είναι κοντά στο σπίτι μας και βλέπω πάντα 2-3χρονα παιδάκια να παίζουν είτε με το τάμπλετ είτε με το κινητό. Νομίζω είναι μια εικόνα που βλέπουμε σε πολλά σημεία πλέον. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Να Τι πω κάτι. Να γι' αυτό? Καταρχήν, κάτω από 5 χρονών είναι μια ηλικία η οποία είναι σχετικά αποκορευτική για τα κινητά, διότι τα παιδάκια είναι πάρα πολύ μικρά.
Είναι γρήγορα αναπτυσσόμενα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, δηλαδή έχουν πολλά κύτταρα σε φάση πολλαπλασιασμού και ξέρουμε όλοι οι γιατροί ότι αυτά είναι πολύ πιο δεκτικά στην επίδραση της ακτινοβολίας και να γίνουν κάποια λάθη στις μεταγραφές και στον διπλασιασμό. Άρα σε αυτή την ηλικία είμαστε πολλοί που πρέπει να είμαστε αυστηροί. Και στις υπόλοιπες ηλικίες από 5 έως 15, επειδή πάλι έχουμε νευρολογική ανάπτυξη, οστική ανάπτυξη, εκεί δομείται το σώμα σε αυτή τη φάση όλη, και επειδή τα μικρά παιδιά έχουν και πολύ μικρή μάζα σώματος, καταρχήν δέχονται πολύ μεγαλύτερη αναμονάδα επιφάνεια σώματος, Είναι μεγαλύτερη είναι έκθεση. μεγαλύτερη έκθεση. Αλλά έχει αποδειχθεί επίσης ότι αν βάλουν το κινητό στο αυτί τους, η απορρόφηση της θερμότητας και της ακτινοβολίας είναι πολύ μεγαλύτερη, διαχέεται πολύ πιο γρήγορα στο κεφάλι τους και θρεμητικά αποτελέσματα πιο γρήγορα, αλλά και η ακτινοβολία είναι, απορροφούν την ακτινοβολία και έχει συνέπειες ακτινοβολία πάνω τους. Επομένως, τα πολύ μικρά παιδιά, εάν θελήσουν να παίξουν, το καλό είναι ότι, μάλλον η μία σύσταση είναι ότι το βάζουμε σε λειτουργία πτήσης, που σημαίνει είναι απλά ένα παιχνιδάκι που παίζει το παιδάκι στο κινητό, που σημαίνει δεν υπάρχει η αυτή που λέμε η ζεύξη μεταξύ σήματος και κεραίας, άρα η ισχύς Πολύ τελειώνει. σημαντική παράμετρος αυτή. Απενεργοποιούμε δηλαδή Γιατί το ότι κινητό. πολλοί γονείς χρησιμοποιούν ως παιχνίδι το κινητό για τα παιδιά, αν θέλουν να το κάνουν αυτό, καλό θα ήταν να μην το κάνουν, αλλά αν θέλουν να το κάνουν, να το χρησιμοποιήσουν με λειτουργία πτήσης. Ακριβώς. Λειτουργία πτήσης που σημαίνει ότι ουσιαστικά αποκόβονται από αυτό το χάρτη ακτινοβολίας Και και έχει το απλά παιδί ένα παιχνίδι το παιδί ένα μπροστά, παιχνίδι μπροστά. χωρίς κίνδυνο. Ακριβώς. Τώρα στις ηλικίες 5 με 15 που τα παιδάκια εν πάση περιπτώσει θέλουν να επικοινωνούν και τα λοιπά, οπωσδήποτε μακριά από τα αυτή με hands free, bluetooth και τα λοιπά, να τα μάθουμε από μικρά να προστατεύονται από την ακτινοβολία και φυσικά να μαθαίνουν όπως μεγαλώνουν ότι δεν μιλάνε στο σανσέρ, δεν μιλάνε στο υπόγειο, δεν μιλάνε, δηλαδή νομίζω ότι τα παιδιά από μία ηλικία και πάνω μπορούν να αντιληφθούν και ακριβώς τις Νομίζω ότι αυτή την οδηγίες. κουβέντα, δεν ξέρω, και σαν σύλλογος εσείς είστε υπεύθυνοι, πρέπει να την κάνουμε στα σχολεία. Ναι, Τα σαφώς. παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν πολύ το κινητό, να λέμε την αλήθεια, είναι η μίμηση, είναι πολλά πράγματα, τουλάχιστον να μάθουν να το χρησιμοποιούν σωστά. Ή τουλάχιστον εμείς οι γιατροί, σε συνεργασία με τους δασκάλους, αυτή η ομιλία σας νομίζω να δώσει το έναυσμα να μπει και στα σχολεία αυτή. Αυτό ήταν και η αφορμή της ομιλίας. Δηλαδή, ήθελα να δώσω ένα ερέθισμα στην κοινωνία να καταλάβει 5 πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, είπατε κάτι για τις κεραίες και Ναι. νομίζω πρέπει να σταθούμε. Να σταθούμε γιατί είναι Γιατί μεγάλη υπάρχει κουβέντα. μεγάλη Μεγάλη ανησυχία, κουβέντα. πράγματι. Και υπάρχει και μεγάλη κουβέντα. Έγινε και το για το 5G και στην Καλαμάτα. Υπήρξαν αντιδράσεις. Γενικά υπάρχουν δεδομένα, υπάρχει και παραφιλολογία. Υπάρχουν πολλά. Και καλό είναι να μπαίνουν στη σωστή βάση. Γιατί οι επιστήμονες οφείλουν να βάζουν την επιστημονική βάση των πραγμάτων και βάσει αυτού να βγάζουν συμπεράσματα. Ακριβώς. Καταρχήν, για να κατανοήσουμε το πρόβλημα εξ αρχής, θα πρέπει να πούμε το εξής. Η κεραία, οποιαδήποτε κεραία, ουσιαστικά η έκθεση που δημιουργεί η κεραία δίπλα της έχει ένα συγκεκριμένο φυσικό τρόπο μετάδοσης. Καταρχήν, ποικίλει ανάλογα με την ισχύ της εκπομπής της κεραίας. Συνήθως, στον αστικό ιστό χρησιμοποιούνται κεραίες χαμηλής ισχύως, γιατί είναι πιο πυκνό το δίκτυο. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη, γιατί και οι κεραίες ουσιαστικά το κόστος είναι ανάλογα και με την ισχύ. Στις αγροτικές περιοχές, τότε που είναι πιο αραιό το δίκτυο, τότε εκεί βάζουν μεγαλύτερης ισχύως κεραίες. Είναι αντίθετα από αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Κάτι που ναι, δεν Έτσι. πάει το μυαλό του καθενός. Τώρα, οι κεραίες μεταξύ τους επικοινωνούν, γιατί μεταδίδουν το σήμα από κεραία σε κεραία για να έρθει το σήμα, για παράδειγμα, από Θεσσαλονίκη στην Πάτρα, από Αθήνα στην Πάτρα, και μία κεραία επικοινωνεί με την επόμενη και με το κινητό. Αυτό που δεν μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος είναι ότι όσο πιο πυκνό είναι το δίκτυο, τόσο λιγότερη είναι η ισχύ που χρειάζεται το κινητό να αυξήσει για να πιάσει το σήμα. Αυτό είναι το λάθος που λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει, σου λέει, φύγουν κεραίες. Υπάρχει κάποιος περιορισμός, δηλαδή
αυτό δεν το καταλάβει ο κόσμος. Θέλει να βάλει μια εταιρεία, μια κεραία. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στην τοποθέτηση, σε μια κατοικημένη περιοχή, κάποια απόσταση. Αυτό τι λέει η κείμενη νομοθεσία, τι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, εμείς στην Ελλάδα έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε αυστηρότερα όρια σε σχέση με την Ευρώπη. Τα όρια που θέτει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας, που είναι η επωπτεύουσα αρχή σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι το 70% στα όρια της Ευρώπης, και ειδικά όταν η γειτνία σε μεσχολεία και νοσοκομεία είναι πάρα πολύ κοντά, τότε πάμε στο 60%. Υπάρχει χαρτογράφηση, και αν θέλει κανείς να δει, υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας, υπάρχει ο χάρτης της Ελλάδας, υπάρχουν κεραίες. Αν χτυπήσει κάποιος την πόλη, φαίνεται πού είναι οι κεραίες και φαίνονται και οι μετρήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας. Άρα ξέρουμε στην Πάτρα, μέσω αυτού του συστήματος, πού έχουμε κεραίες. Ακριβώς. Μπορούμε να μπούμε στο χάρτη και να δούμε πού έχουν κεραίες. Τώρα, αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το εξής. Οι κεραίες αυτές δεν μεταδίδουν κάθετα, μεταδίδουν το σήμα τους οριζόντια. Επομένως, το λογικό, και αυτό είπα και στην ομιλία μου, είναι ότι θα πρέπει να τοποθετούνται στα ψηλότερα κτίρια, ώστε να μην βρει το σήμα η εμβέλεια της ακνοβολίας στο επόμενο κτίριο που θα είναι απέναντι. Το επόμενο κτίριο θα πρέπει να είναι σε μικρότερο ύψος, για να μπορέσει να φύγει ελεύθερα το να σήμα. Να έχει ελεύθερο πεδίο περισσότερο. Ακριβώς, και να μην ακνοβολεί την επόμενη κατοικία ή τη δίπλα πολυκατοικία. Και μάλιστα με σχήματα συγκεκριμένα πώς είναι οι μετρήσεις. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο που πρέπει επίσης να βρεθεί είναι πώς είναι η ισχύ στην ιστοσελίδα. Υπάρχουν ισχύ κάθε κεραία και τι μετρήσεις έχουν γίνει. Και το τρίτο είναι ότι όταν συναντάει δομικά υλικά, ουσιαστικά εξασθενεί. Άρα, οι κεραίες, ουσιαστικά οι εταιρείες θέλουν να έχουν ένα καλό σήμα, όπως καταλαβαίνετε, και θέλουν να έχουν ένα πυκνό δίκτυο. Αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι, γιατί το άκουσα σε ορισμένες έτσι ημερίδες, ότι θέλουν να φύγουν κεραίες, να είναι πιο αραιό το δίκτυο. Αυτό δεν είναι η σωστή τοποθέτηση. Η σωστή τοποθέτηση είναι ότι οι κεραίες πρέπει να είναι σε ψηλά σημεία, να μην συναντούν πολυκατοικίες απέναντι, για να μην εκτίθονται οι κάτοικοι της επόμενης πολυκατοικίας. Υπάρχει ελεύθερο πεδίο, όπως είπατε, έτσι, μεγαλύτερο, να φύγει το σήμα. Δεν συμφέρει να υπάρχει αραιότερο δίκτυο, γιατί θα πρέπει να μεγαλώσει η ισχύ των κεραίων, και αυτό δεν είναι καλό για τον αστικό ιστό. Το σωστό είναι να υπάρχει ένα σχετικά πυκνό δίκτυο, αλλά να υπάρχει έλεγχος της εμβέλειας του που χτυπάει η δέσμη της ακνοβολίας, ώστε να μην υπάρχει έκθεση σε ανθρώπους μέσα σε πολυκατοικίες. Να μην υπάρχει και αυτή η αλλαγή ύψους που είπατε, έτσι ώστε από το πιο ψηλό κτίριο να φεύγει το σήμα με έναν ορίζοντα μπροστά του και να μην Ακριβώς. συναντά άλλες πολυκατοικίες ή άλλα κτίρια. Γιατί εκεί, καταρχήν, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας διενεργεί μετρήσεις ακριβώς στο απέναντι σημείο της κεραίας και όχι στο σημείο 0. Γιατί εκεί δεν θα βρεθεί τίποτα. Δεν θα βρεθεί, γιατί θα είναι μεγάλη απόσταση από πάνω. Γιατί είπαμε ότι έχει σχέση με την απόσταση. Επομένως, όλες οι μετρήσεις είναι στο απέναντι σημείο. Υπάρχουν και κάποια βαν που τοποθετεί έτσι δειγματοληπτικά, γενικά στον αστικό ιστό, παίρνει έτσι δειγματοληπτικά κάποιες μετρήσεις, και ουσιαστικά όλες οι μετρήσεις, και μάλιστα εκδίδει και μία ετήσια έκθεση για όλες τις παραβάσεις. Αυτό ήθελα να με προλάβατε. Υπάρχουν παρατυπίες, έχει εντοπίσει παρατυπίες. Βεβαίως υπάρχουν παρατυπίες. Υπήρχε και μία επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 18, όπου, ακόμα για το 19 δεν έχει βγει, όπου υπήρχαν παραβιάσεις οι οποίες δεν εντοπίστηκαν στον αστικό ιστό. Στον αγροτικό ιστό, γιατί είναι αυτό που σας το είπα. Το σήμα εκεί είναι πιο... Το σήμα, επειδή χρειάζονται περισσότερη ισχύ εκεί διαπίστωσαν τις παραβάσεις, αλλά στο σημείο 0, στο έδαφος, δεν υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε στο ύψος της κεραίας, σε ένα συγκεκριμένο ύψος, εκεί υπήρχε το πρόβλημα σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια. Και στις περιπτώσεις που υπάρχει η παράβαση, η παρατυπία, γίνεται κάτι όσον αφορά... Πρόστιμο και φυσικά επανέλεγχος της σωστής θέσης της κεραίας και της ισχύως. Και αν
Και ουσιαστικά οι μετρήσεις είχαν να κάνουν με το γύρο χώρο και αν ουσιαστικά υπήρχαν κατοικίες και αυτά. Άρα υπάρχει εποπτεία. Και Πάρα υπάρχει πολλοί και ένα κόσμος, θεσμικό πλαίσιο που είναι αυστηρό από ό,τι κατάλαβα. βεβαίως, και πάρα πολλοί, έτσι και στη διακήρυξη που με ρώτησαν, τους είπα ότι όταν έχουν κάτι να καταγγείλουν, το καταγγείλουν δηλαδή ουσιαστικά οι καταγγελίες είναι Στην από εδώ από εκεί, αστυνομία, ναι. ναι. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας, και μάλιστα έδωσα και τη διεύθυνση σε κάποιους ανθρώπους, κάτι τηλέφωνα κτλ., είναι η υποπτεύουσα αρχή, που σημαίνει καταγγελία, παίρνω την Ελληνική Υπάρχει Επιτροπή. και ιστοσελίδα που μπορεί να μπει μέσα ο πολίτης. Υπάρχει ιστοσελίδα και υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα με ολόκληρη διάρθρωση, με διευθυντές, με υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι το τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, της μη ιοντίζουσας, πραγματικά με χάρτες, με χαρτογράφηση, μια εξαιρετική δουλειά από επιστημονική άποψη. Και φυσικά, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, γίνονται και ουσιαστικά γίνεται και διερεύνηση. Άρα, αν κάποιοι από τους τηλεθεατές μας έχουν εντοπίσει κάτι που τους ανησυχεί, Έτσι. πέραν ενός θορύβου που δεν έχει και πολλές φορές σημασία, η ουσία έχει σε τέτοια ζητήματα, θα μπορούν να αναφέρουν το πρόβλημα αυτό Έτσι. στον αρμόδιο και να έχουν και τις απαντήσεις τους. Ακριβώς. Γιατί με το να απλά να το ανακοινώνουμε και να το δημοσιοποιούμε καμιά φορά χωρίς το περαιτέρω, δεν νομίζω να έχει σημασία για τους ίδιους, όπως Ακριβώς. λέτε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που μου ανέφεραν ότι έχουν καταφύγει και στα δικαστήρια με Ναι. ασφαλιστικά μέτρα κτλ. Ναι. Ιδίως σε σχολεία, σύλλογοι γονέων Ακριβώς. και έχουν κερδιθεί και υποθέσεις Και τέτοιες. έχουν κερδιθεί και υποθέσεις φυσικά σε σχέση με το αν είναι καταρχήν νόμιμη κεραία ή Έτσι. όχι. Και κατά δεύτερο η θέση, η μεταφορά της θέσης. Όσον αφορά τώρα το σκέλος της βλάβης στον οργανισμό, κάποιοι αναφέρουν διάφορα πράγματα. Επειδή δεν υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να παραπονούνται για διάφορα πράγματα, ότι έχουν ήλικο, έχουν διάφορα συμπτώματα. Αυτό επιστημονικά δεν υπάρχει τεκμηρίωση σαφής εάν υπάρχει αιτιατή σχέση μεταξύ ακτινοβολίας και αυτών των συμπτωμάτων. Υπήρχαν κάποιες έρευνες και μάλιστα η αντίστοιχη Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας της Αυστραλίας έκανε μια μελέτη μεγάλη, όπου αυτοί που καταγράφαν αυτά τα συμπτώματα τους βάλανε ουσιαστικά σε ένα πεδίο όπου κλείναν και ανοίγαν το δίκτυο και οι άνθρωποι αυτοί δεν υπήρξε καμία συσχέτιση των συμπτωμάτων, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πότε είναι κλειστό το δίκτυο και πότε είναι ανοιχτό. Ενώ τους δουν Είχαν να παρέμεναν. ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, είχαν μια αλόκοτη ας πούμε, συμπεριφορά, δηλαδή λέγανε συνέχεια ότι έχουν, αλλά δεν υπήρχε σχέση που να αποκρύπτει όταν είναι το σύστημα on ή off. Που Και αυτό σίγουρα σημαίνει. εκεί και τα χρόνια που η κινητή τηλεφωνία χρησιμοποιείται στην Αυστραλία είναι πολύ περισσότερα από ό,τι σε εμάς. Ναι, σαφώς. Βέβαια, όπως έχουμε πει, είναι και δεδομένα που δεν ξέρουμε στα επόμενα 50 χρόνια τι ακριβώς θα έχουμε. Ακριβώς. Γιατί, ας πούμε, και το κάπνισμα το 1950 θεωρούνταν αθώο. Μπορεί και τώρα κάτι που δεν το γνωρίζουμε να το μάθουμε ύστερα από 40-50 χρόνια. Πάντως, προς το παρόν, και αυτό έχει σημασία, ως δεδομένο δεν έχουμε κάτι που να συσχετίζεται απόλυτα με ένα θέμα υγείας ή με ένα σύμπτωμα. Ναι, πιο πολλοί πολίτες αναφέρουν τέτοια συμπτώματα, πονοκεφάλους, ζάλι, ήλιγκο, ειδικά άνθρωποι που είναι κοντά σε κεραίες, έτσι έχουν αναφερθεί. Αλλά όπως μας λέτε, επιδημιολογικά δεν μπορεί να τεκμηριωθεί αυτό. Αυτό είναι και η παρέμβαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η οποία έχει μελετήσει όλες αυτές τις πολυκεντρικές μελέτες, αλλά προτείνει και συστήνει, επειδή αυτές οι μελέτες έχουν φτάσει τη 15η ετία, δύο πράγματα προτείνει. Να επεκταθούν μελέτες σε πάρα πολλά χρόνια αργότερα και να εστιαστούν στην υπερβολική χρήση της κινητής από τους νέους. Γιατί οι πρώτες μελέτες δεν είχαν συμπεριλάβει νέους. Φανταστείτε τώρα ότι αυτές οι μελέτες ξεκινήσαν το 2006, που δεν υπήρχε τόσο μεγάλη, εν πάση περιπτώσει, διάδοση. Επομένως, πλέον η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ζητάει από τις πολυκεντρικές να εστιάσουν στους νέους, ώστε να μπορούν να Και σε πιο πιάσουν. μακροχρόνιες μελέτες. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο να μιλήσουμε και λίγο για το 5G, νομίζω που είναι μια μεγάλη κουβέντα και εκεί. Υπάρχει και μια διένεξη στην επιστημονική κοινότητα σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως έξω. Υπάρχουν κάποια άρθρα, κάποια βιβλιογραφία, η οποία χρησιμοποιείται. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα γενικότερη. Ποια είναι η σωστή βάση
σε αυτό που καλείται 5G. Έχουν δίκιο οι τοπικές κοινωνίες, ας πούμε, παραδείγματι στην Καλαμάτα πάρθηκε πίσω μια απόφαση. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε μια διχογνωμία. Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος με απόλυτη ασφάλεια. Τι δεδομένα έχουμε? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής. Πριν πούμε τα δεδομένα, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει κάτι σε σχέση με την Ελλάδα, διότι ακόμα δεν έχει δημοπρατηθεί η συχνότητα για το 5G. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του 20 θα γίνει η δημοπράτηση της συχνότητας. Απλά υπήρχε ουσιαστικά η πιλωτική εφαρμογή, δηλαδή δόθηκαν κάποιες συχνότητες άδειες, μάλλον δοκιμαστικές στην ουσία. Δοκιμαστικές και όχι στο όλο το φάσμα το 5G. Πρακτικά χρησιμοποιήθηκε κάπου, σε κάποια περιοχή της Ελλάδας? Ναι, ουσιαστικά υπάρχουν τρεις δήμοι που δέχτηκαν. Είναι ο Δήμος Ζωγράφου, ο Δήμος Τρικάλων και ο Δήμος Καλαμάτας που δέχτηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πιλωτική εφαρμογή. Εκεί λοιπόν έχω να σας πω το εξής. Καταρχήν, πήρα την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, μίλησα με τον διευθυντή του αντίστοιχου τμήματος και όντως μου είπε ότι γίνανε μετρήσεις σε εκείνα τα σημεία που υπήρχε πιλωτική εφαρμογή. Δεν διαπιστώθηκε καμία αύξηση των επιτρεπόμενων ορίων και ήταν πραγματικά ελάχιστη η αύξηση, τίποτα επί της ουσίας, αλλά το 5G έχει τρεις ζώνες συχνότητες, δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα ενιαίο. Η πρώτη και η δεύτερη συχνότητα γυρνιάζουν με αυτό που λέμε 4G, δηλαδή ουσιαστικά είναι κοντά στο 4G. Αυτό που έχουμε τώρα στην ουσία. Ακριβώς. Υπάρχει μία συχνότητα η οποία είναι πολύ ψηλή η συχνότητα. Και νομίζω ότι για εκεί γίνεται ο λόγος. Αυτή είναι η συχνότητα που λένε. Προσέξτε όμως. Το 5G έχει και μία ιδιαιτερότητα, ότι δεν έχει τη δυνατότητα διείσδυσης και γι' αυτό χρειάζεται πολύ περισσότερες κεραίες, δηλαδή μέσα στο δημόσιο λόγο. Εάν αναζητήσει τους κανόνες της φυσικής, τους ακούς κιόλας. Λένε, μα χρειάζεται διπλάσια ποσότητα κεραίων. Γιατί ουσιαστικά από τα δομικά υλικά δεν περνάει. Άρα το δίκτυο πρέπει να είναι πιο πυκνό. Ναι, αλλά δεν περνάει και από το δέρμα. Δηλαδή, σταματάει στο δέρμα, δεν έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει εντός οργανισμού. Και γι' αυτό η ανησυχία λοιπόν για τις κεραίες δεν προκύπτει ουσιαστικά από τα, προσέξτε, φυσικά δεδομένα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα. Θέλω να είμαι σαφής για να μην υπάρχουν, να μην δώσουμε λάθος εικόνα. Εμείς μιλάμε τώρα το τι ισχύει στη φυσική. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν δεδομένα και δεν υπάρχει δίκη. Χρήση. Εκεί που έχουν δίκιο λοιπόν οι επιστήμονες είναι πράγματι ότι δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες και να πω το εξής. Ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας όντως υπάρχει στο καταστατικό της χάρτη ότι πρέπει να δρά προληπτικά. Δηλαδή, πριν εφαρμοστεί κάτι στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες για τις βλαπτικές συνέπειες. Εδώ φαίνεται ότι αυτό δεν ακολουθείται. Και εκεί υπάρχει όντως μια υπόνοια. Άρα, ότι βιάζεται. Σε αυτόν, είτε είναι κάποια αρχή, είτε είναι ένας επιστήμονας, είτε ένας πολίτης. Γιατί τώρα μας ακούνε άνθρωποι που έχουν ερωτήματα σχέση με το ζήτημα. Σωστά. Έχει δημιουργηθεί και μια μεγάλη συζήτηση. Πολλές φορές πιστεύω ότι χάνεται η ουσία της συζήτησης. Σωστά. Με ρωτάει ένας άνθρωπος στον γιατρό του. Γιατρέ μου, μου εξασφαλίζεις ότι είναι ασφαλές? Δεν μπορώ να σου εξασφαλίσω τίποτα για τίποτα, είναι η απάντηση. Mm-hmm. Εδώ όμως, να βάλουμε λίγο, και ίσως είναι και η πρώτη φορά που γίνεται αυτό σε επιστημονική βάση, με αφορμή την ομιλία σας, ότι δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες για το θέμα της εφαρμογής του 5G, είναι ένα θέμα. Mm-hmm. Το οποίο δημιουργεί μια διστακτικότητα δικαιολογημένη. Εννοείται. Τώρα, το τι μέλη γενέστε, γιατί όπως είπατε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Ναι, μεν έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, αλλά στην ουσία ούτε έχει δημοπρατηθεί ακόμα το έργο. Θα γίνει αυτό. Το Υπουργείο Υγείας, ας πούμε, στην Ελλάδα, οι αρμόδιοι φορείς, πώς σκέπτονται να ενεργήσουν πάνω σε αυτή την επιφυλακτικότητα που υπάρχει από μέρος της κοινωνίας, ή μπορεί να σου πω και μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η επιδημιολογική μελέτη δεν μπορούμε να έχουμε αύριο το πρωί. Αυτή είναι αλήθεια. Όχι, βέβαια, δεν μπορούμε να έχουμε αύριο το πρωί. Αυτό είναι σαφές. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι ουσιαστικά να γίνουν μετρήσεις πιλωτικές, πάρα πολλές μετρήσεις, ώστε να, και μάλιστα σε όλο το φάσμα του 5G, γιατί σας είπα υπάρχουν τρεις ζώνες ουσιαστικά συχνοτήτων, υπάρχουν ήδη κάποια μηχανήματα γιατρικά, κυρίως
δερματικά, έτσι, λέιζερ και τα λοιπά. Πέρασμα, υπάρχουν κάποιες συχνότητες που λειτουργούν σε φάσμα 5G, υπάρχουν κάποιες συσκευές. Αυτά όλα από την εποπτεύουσα αρχή που έχετε πει προηγουμένως. Είναι εκείνη που είναι, έχει αναλάβει τα πάντα. Ναι, ναι, έχει αναλάβει τα πάντα και ήδη υπάρχουν καταγραφές, αλλά αυτές οι καταγραφές οι αρχικές δεν έχουν δώσει κανένα σημείο, γιατί ουσιαστικά είναι πιλωτικές εφαρμογές και είναι κοντά στη συχνότητα του 4G. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι σε αυτό το πράγμα θα πρέπει η επιστήμη να είναι κοντά, δηλαδή, και γι' αυτό προσπαθώ να ανοίξω μια συζήτηση επιστημονικού χαρακτήρα για να μπορέσει να τεθεί η σωστή βάση το τι κάνουμε με αυτό το θέμα. Να γίνουν μελέτες, να γίνει μια αυστηροποίηση εν πάση περιπτώσει των κανόνων και με την Ελληνική Επιτροπή που έχω συζητήσει, να γίνει, να υπάρχει ένα πλαίσιο, γιατί και εκείνοι έχουν δηλώσει ότι δεν έχουμε στοιχεία. Άρα πάμε, ας πούμε, στο σκοτάδι. Βεβαίως λένε ότι η φυσική του πράγματος δεν παραπέμπει σε κάτι επικίνδυνο. Και θα πούμε και κάτι. Υπάρχουν κάποια σενάρια συνωμοσιολογίας, τα οποία έχουν βγει και στο διαδίκτυο κτλ. Αλλά να πούμε κάτι ως επιστήμονες, ότι και το αντιβιολιαστικό κίνημα ήταν κάτι το οποίο βγήκε από σενάρια συνωμοσιολογίας. Και αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει χιλιάδες θανάτους. Αν λοιπόν κανείς θα πρέπει να σταχυλογήσει τι έκανε, τι ήταν ευλαβερό για την ανθρωπότητα, δεν θα έλεγε η επιστημονική κοινότητα ότι ήταν τα εμβόλια, αλλά το εμβολιαστικό κίνημα. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Άρα λοιπόν, επειδή το 5G φαίνεται ότι στην ουσία στην αρχή του, προσέξτε στην αρχή του, είχε σκοπό να χρησιμοποιηθεί στην βαριά βιομηχανία, στην ιατρική και στους δήμους για τη δημιουργία της έξυπνης πόλης. Έτσι. Όχι ακριβώς για τα κινητά. Ναι. Γιατί το κόστος, για δομές. Για δομές. Το κόστος είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έτσι. Θα πρέπει να προσβεστούν διάφορες διαδικασίες, κεραίες και όλα αυτά, η τεχνική υποδομή. Άρα λοιπόν, μπορεί κανείς λοιπόν να σταχυλογήσει πού μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία με πολύ αυστηρή εποπτεία και να δει κανείς αν υπάρχει όφελος για την κοινωνία, γιατί πραγματικά για την ιατρική υπάρχει σαφέστατο όφελος. Προχθές έγινε ένα χειρουργείο στην Ισπανία από απόσταση, όπου ο χειρουργός, επειδή γενικά η τεχνολογία αυτή μεταφέρει το σήμα σε πολύ ελάχιστα μικροσεκόν, 5 με 8 μικροσεκόν, ο άνθρωπος είχε, ο χειρούργος είχε τη δυνατότητα να χειρουργεί από απόσταση έναν ασθενή και να είχε real time εικόνα το τι κάνει στο χειρουργείο. Αυτό λοιπόν είναι μια εφαρμογή που είναι για μια τον εφαρμογή άνθρωπο. Χρήσιμη. Αυτό λοιπόν τι λέει, τι μας οδηγεί, ότι δεν θα πρέπει να αγιοποιήσουμε ούτε να δαιμονοποιήσουμε μια τεχνολογία. Νομίζω ότι όπως το θέτεται τώρα, ίσως είναι και η πρώτη φορά, με αφορμή πάλι λέω την ομιλία, που πρέπει να θέσουμε σωστά αυτό το θέμα. Γιατί έχω απέναντί μου την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο αρμόδιος άνθρωπος να εκφράσει τον επιστημονικό κόσμο από εκείνη. Άρα, αν ήθελα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι διατηρούμε μία επιφυλακτικότητα. Ακριβώς. Δεν δαιμονοποιούμε, αλλά ούτε αθώνουμε. Γινόμαστε αυστηροί, πολύ αυστηροί στο πλαίσιο αυτό. Και νομίζω ότι οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας το επιδιώκουν αυτό, γιατί όφελος, όπως είπατε, είναι μόνο ο άνθρωπος. Έχουμε πρακτικές θετικές στην ιατρική και στην επιστήμη, για την κοινωνία θα το δούμε, δεν το γνωρίζουμε, και προσδοκούμε επιδημιολογικές μελέτες ώστε να μιλάμε με δεδομένα, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι κύριοι, αυτό που λέτε δεν ισχύει βάσει μελετών επιδημιολογικών. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή βάση. Και βάσει σε αυτό μπορούμε να κάνουμε και ομιλίες, νομίζω, για το κοινό, γιατί ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Και εμείς οι επιστήμονες, βέβαια, γιατί ο μη ειδικός οφείλει και αυτός να ρωτήσει τον ειδικό. Αυτή είναι η απαραίτητη αρχή. Αλλά και ο κόσμος, ώστε ούτε να παραπληροφορείται, ούτε να μεγενθύνεται κάτι, ούτε και βέβαια και να γίνεται και μικρό. Εδώ θα πω το εξής και νομίζω το εξαντλούμε το θέμα στις βασικές του αρχές. Η ακτινοβολία είναι ουσιαστικά ένα στοιχείο το οποίο είτε χρησιμοποιείται για καλό του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα για την εξάλληψη του καρκίνου, για τη θεραπεία του καρκίνου, άρα είναι ένα εργαλείο, ή μπορεί να είναι όπλο μαζικής καταστροφής. Έτσι. Και είναι στο χέρι μας. Δεν το αντιμετωπίζουμε τη φύση και τη τεχνολογία, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει ένα εργαλείο καλό ή κακό. Άρα εμείς είμαστε εδώ για να
ουσιαστικά βάλουμε το πλαίσιο που θα πρέπει να λειτουργήσει όλο αυτό το οικοδόμημα. Και Δεν εδώ θα μπαίνουν... μείνουμε και χρόνια πίσω για να ουσιαστικά με το φόβο ότι κάτι μπορούμε να βάλουμε τους όρους και τους κανόνες και την προστασία του κοινού και φυσικά να είμαστε, να πάμε στο αύριο. Μα νομίζω ότι όποιος διατηρεί επιφυλάξεις και είναι επιφυλάξεις οι οποίες είναι και επί του πρακτέου, έτσι, δεν είναι απλά επιφυλάξεις από κάτι που άκουσα ή είδα, είναι σε αυτό το πλαίσιο. Ακριβώς. Και όποιος έχει και θέση ευθύνη, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινείται. Και αν θέλουμε να το δούμε και λίγο από θεολογικής πλευράς, μιας και είμαστε στο κανάλι που κατεξοχήν μας προβάλλει αυτή την πτυχή, το καλό και το κακό από εμάς εξαρτάται. Ακριβώς. Και στο χέρι μας είναι αν θα πράξουμε το καλό ή αν θα πράξουμε το κακό. Άρα, φτάνοντας προς το τέλος σιγά σιγά, μιας πολύ ενδιαφέρουσας, που πλέον ειλικρινά έμαθα και εγώ μέσα από αυτήν. Να είστε καλή. Ποιοι είναι οι κανόνες προφύλαξης, αν θέλουμε να πάρουμε, και προστασία, μας ακούνε παιδιά, μας ακούνε μητέρες, γονείς. Ποιοι, τι μπορούν να κάνουν για να προφυλακτούν από εκείνη την ακτινοβολία που, όπως είπατε, βλάπτει. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε ότι η κίνδυνη μεγαλύτερη είναι στο σπίτι μας και όχι εκτός σπιτιού. Ξεκινάμε από το σπίτι αυτό μας. Ακούγεται... Αυτό ακούγεται σοκαριστικό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, πρώτος κανόνας, εξαρισμός των δωματίων μας, των χώρων μας, για να μην έχουμε συσσόρες ραδονίου και πολύ καλή μόνωση της οικοδομής μας, να ελέγξουμε γενικά αν έχουμε κάποια στοιχεία, ρογμές κτλ. Το δεύτερο είναι ότι από την ακτινοβολία κρατάμε απόσταση. Είναι ο βασικός κανόνας. Είναι τόσο δραματική η έκπτωση της ακτινοβολίας με την απόσταση, ακόμα και οι ηλεκτρικές συσκευές που εκπέμπουν αρκετή έτσι, ακτινοβολία, όταν κρατάμε απόσταση ασφαλείας, έχουμε την ελάχιστη δόση το στο σώμα ρούτερ, μας. Για παράδειγμα, που είναι μια συσκευή που και αυτή εκπέμπει ακτινοβολία. Ακριβώς. Πρέπει να είναι σε μια απόσταση. Δεν μπορεί να το έχουμε δίπλα στο παιδί μας, δεν μπορεί να παίζει το παιδί μας και να είναι δίπλα το ρούτερ. Ακριβώς. Αυτό προτιμούμε να το κλείνουμε το βράδυ. Ανακλίνει το βράδυ το ρούτερ. Το ρούτερ, ναι. Ειδικά το βράδυ, καλό είναι να κλείνει. Αφού δεν έχει δουλειά, όλες είναι οι συσκευές εκπέμπουν μια μορφή ακτινοβολίας. Δηλαδή, μπορεί και το ψυγείο, μπορεί και τηλεόραση να εκπέμπουν. Ακριβώς. Αυτές οι συσκευές λοιπόν που εκπέμπουν περισσότερα ακτινοβολία στο σπίτι μας είναι το πιστολάκι, το οποίο πιστολάκι θα πρέπει να έχουμε μία απόσταση ασφαλείας όταν το έχουμε δίπλα μας, 30 εκατοστά αν μπορούμε, και φυσικά εκεί έχουμε και το καλό ότι είναι λίγος ο χρόνος έκθεσης, γιατί δεν είμαστε όλοι τώρα με το πιστολάκι στο κεφάλι, και επίσης η ξυριστική μηχανή. Αυτά είναι αυτά που γυρνιάζουν πιο πολύ. Που είναι και άμεση επαφή. Τώρα, ο φούρνο γλυκοκυμάτων, η ηλεκτρική σκούπα. Όχι, παιδιά, πάνω σε ηλεκτρική σκούπα όταν είναι ανοιχτή. Εκπέμπει. Πλυντήρια κτλ. Από απόσταση. Τηλεόραση, όχι, σε αναμονή την κλείνουμε. Την κλείνουμε, δεν έχει τόσο μεγάλη επίδραση. Την κλείνουμε όμως για να έχουμε αποστάσεις. Επίσης, μειώνουμε τη χρήση, δηλαδή το κινητό. Όσο είπαμε προηγούμενο. Σταθερό, στο σπίτι ναι. Σταθερό. Ναι. Δεν χρειάζεται, δεν να, μιλάμε χρειάζεται να μιλάμε με τις ώρες, δηλαδή ουσιαστικά ο χρόνος... Τα ασύρματα τηλέφωνα που μπορεί να είναι σταθερά μέσα στο σπίτι έχουν θέμα. Έχουν ακτινοβολία, αλλά είναι εξαιρετικά μικρή, είναι γιατί μικρή. Έχουν μικρή ισχύ, είναι αυτό που είπα. Ναι. Προσέξτε την ισχύ των συσκευών. Mm-hmm. Έχουν πολύ μικρή ισχύ και επομένως δεν μας απασχολούν, είναι μικρή η ακτινοβόληση και η απόσταση όταν ουσιαστικά... Η βάση είναι αυτή που έχει το, ναι. το μεγαλύτερο τη μέρα. Είμαστε από μακριά, δεν έχουμε πρόβλημα ιδιαίτερο. Άρα λοιπόν η απόσταση είναι το βασικό. Όχι τα κινητά πάνω στο σώμα μας. Δεν κοιμόμαστε με το κινητό παρέα. Αγκαλιά. Αυτό με τίποτα. Και φυσικά προστατεύουμε τα παιδιά μας και έγκυες γυναίκες. Όσο το δυνατό. Και αυτό που είπα θα το ξαναπώ για να το θυμάστε. Όχι, δεν μιλάμε με κινητά στο υπόγειο, στα ασανσέρ. Ή σε μέρη που δεν έχει καλό σήμα. Διότι εκεί χάνεται το σήμα εύκολα και αυξάνεται η ισχύ της συσκευής. Και είμαστε πάντοτε με ένα hands-free μακριά. Το βασικό είναι η απόσταση. Το βασικό είναι η απόσταση. Και να ξέρουμε το εξής. Η ακτινοβολία από τις ηλεκτρικές συσκευές και από τα κινητά ανακόπτεται από τα δομικά υλικά. Αυτό που δεν ανακόπτεται είναι η μαγνητική ακτινοβολία. Mm-hmm.
Εκεί μόνο προστατευόμαστε από την απόσταση. Δηλαδή από τις συσκευές τις ηλεκτρικές κρατάμε αποστάσεις. Κρατάμε μία απόσταση. Από το ηλεκτρικό πεδίο μπορούμε να προστατευτούμε. Επίσης, όταν έχουμε σταθμούς, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κοντά στο σπίτι μας ζητάμε μέτρηση. Γιατί έχει βρεθεί ότι τα παιδιά όταν εκτίθεται σε πάνω από 0,4 μικροτέσλα, που είναι η μονάδα μέτρηση μαγνητικού πεδίου, υπάρχει μία στατιστική συσχέτιση με παιδική λευχαιμία. Στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στο ηλεκτρικό ρεύμα. Mm-hmm. Και επίσης πολύ σημαντικό αυτό. Άρα νομίζω ότι σιγά σιγά πέρασε η ώρα, σήμερα δεν την καταλάβαμε. Ήταν ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, σας το είπα. Και προχτές, ύστερα από την ανακοίνωση αυτής της ομιλίας, νομίζω και εσείς το βιώσατε, το ενδιαφέρον του κόσμου. Mm-hmm. Θέλει να μάθει, είναι πράγματα που κάνουμε καθημερινά. Είναι συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Και νομίζω ότι μέσα από αυτήν την ώρα που μιλήσαμε, που αναλύσατε όλα τα δεδομένα, που ψάξατε, γιατί μπήκατε σε όλη τη βιβλιογραφία για να δείτε ακριβώς, και λόγω της ειδικότητάς σας έχετε τη γνώση να τα αναλύσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ήταν ιδιαίτερη χαρά. Και για μένα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή, γιατί ανήκω στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, είμαι ένα μέλος και σας ευχαριστώ θερμά. Μας δώσατε πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα, να το κάνουμε και σαν γονείς, αλλά και σαν γιατροί. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος, με ένα πολύ ενδιαφέρον πιστεύω θέμα. Καλό σας βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί.